Ο δεύτερος καλεσμένος μου έχει καβαλήσει το τρενάκι του πάνω κάτω, αυτό που οι Αμερικάνοι λένε roller coaster, και έχει ανεβοκατεβεί σε ηλικιώδεις διαδρομές, τόσο στη μουσική του καριέρα, όσο και στην προσωπική του ζωή. Κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Δάντης. Α, το αγχολητικό, μάλιστα, το αγχολητικό. Γιατί μαύρο-άσπρο, ρε παιδί μου, τι άνθρωπος είσαι εσύ, από τον μπαλάκι σε καταλαβαίνει κάτι. Γιατί, Χριστό, αναλαμβάνεις την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου. Σαφώς. Α, είσαι ώριμος. Δεν ξέρω αν είναι δείγμα ωριμότητας αυτό, είμαι ειλικρινής. Είσαι ειλικρινής. Ναι. Είσαι ο τρομοκράτης της προσωπικής σου ζωής. Ναι, τελώς. με έχω σοκάρει πολλές φορές. Τα έχεις κάνει όλα γυαλιά καρφιά πολύ συχνά. Πολλές φορές, ναι. Γιατί? Γιατί όταν κάποια στιγμή νιώθω ότι πως μπαίνω σε μια κατάσταση που αρχικά μ' αρέσει, αλλά μετά αρχίζει και στενεύει ο κλοιός και μένω μόνος μου, ας πούμε, στο διάδρομο αυτόν και εγκλωβίζομαι σε μια κατάσταση που έφτιαξα εγώ. Για προσωπικές σχέσεις μιλάμε πάντα. Γενικότερα. Α, γενικότερα. Και επαγγελματικά. Και επαγγελματικά. Και εγκλωβίζομαι σε μια κατάσταση που έφτιαξα εγώ ο ίδιος. Κάποια στιγμή δεν μου αρέσει και θέλω να το αλλάξω. Νομίζω ότι γενικά οι άνθρωποι είμαστε έτσι, απλά δεν τολμάμε. Αλλά εσύ τολμάς. Ναι. Είσαι ρόκερ. Εντάξει, το ρόκερ εξαρτάται πώς το εννοεί ο καθένας. Εγώ νιώθω ρόκερ. Νιώθεις ότι σαν ρόκερ μπορεί η νέα γενιά να σε θεωρεί κάτι ξεπερασμένο? Βεβαίως. Το ξεπερασμένο όμως έχει, έχει και άλλη διάσταση. Έχει και αυτή του σεβασμού και της αναφοράς. Δεν είναι κακό. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Έτσι. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Στα σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη μουσική στα χρόνια που ζούμε, πιο προχωρημένα και με άλλη διάθεση. Και όμως πάντα οι αναφορές τους είναι οι παλιότεροι άνθρωποι. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Παρατηρούσα ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα που έχει κάνει ο Dave Grohl, ένας πολύ μεγάλος μουσικός του καιρού μας, που ήταν drummer αρχικά τον Nirvana και τώρα είναι ο leader των Foo Fighters. Και έκανε ένα ντουέτο με τον Paul McCartney. Όσο πασέ και να τον θεωρούσαν τον Paul McCartney, δεν βγάζανε μιλιά μπροστά του. Έχεις δει σε νέους καλλιτέχνες να ακολουθούν μονοπάτια δικά σου, χοντρικά, να μιμούνται κάποια πράγματα δικά σου? Όχι να μιμούνται, να βασίζονται όμως σε ήχους και σε πράγματα που προηγήθηκαν, και ένα από αυτά μπορεί να ήταν και δικό μου, ναι. Σε κολακεύει ή σε εξοργίζει αυτό? Όχι, με κολακεύει πολύ. Σε κολακεύει. Πολύ. Ως σημείο αναφοράς, θα ήθελες αυτό να είναι ο ρόλος που θα παίξεις όταν θα φύγεις κάποτε από αυτή τη ζωή? Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έγινες σκαλοπάτι για να περάσει κάποιος άλλος και να δημιουργήσεις κάτι πιο νεοτεριστικό από αυτά που έκανες εσύ. Εσύ παράπονα έχεις από τη μέχρι στιγμή αποτίμηση της καριέρας σου? Κοίταξε, παράπονα μπορεί να έχει ο καθένας. Μπορεί να έχεις παράπονο ότι αδικήθηκες ή ότι δεν εισέπραξες αυτά που θα έπρεπε να έχεις εισπράξει. Δεν μιλάω για οικονομικές απολαύες, προς Θεού. Από το χώρο σου όμως, όταν κάνεις τη δουλειά αυτή γνωρίζοντας εξ αρχής ότι είσαι σε ένα είδος μουσικής το οποίο είναι δύσκολο για τον Έλληνα, έτσι, είναι λίγο πολύ ξενόφερτο και δεν μπορεί να το αφομοιώσει εύκολα, υπάρχει και η αυτοθυσία. Δηλαδή γνωρίζεις ότι γίνεσαι, ας πούμε, ένα είδος, πώς να σου πω, πειράματος για κάτι μεταγενέστερο. Όταν τα σπάς και φεύγεις, ναι, υπάρχει κάποιο τίμημα? Ναι. Και αυτό το αναλαμβάνεις, το πληρώνεις? Ξέρεις, πρέπει να είσαι υπεύθυνος των πράξεών σου και των λόγων σου. Είναι πολύ σημαντικό και μου έχει συμβεί στο παρελθόν να χαλάσω, να διαλύσω μια κατάσταση και δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Γιατί με τις δικαιολογίες μπορεί να κάνεις τον άλλον. Τώρα πάλι για επαγγελματικά ή για προσωπικά μιλάς? Πάντα και επαγγελματικά και προσωπικά. Ωραία, συγκεκριμένα, υπάρχει, ας πούμε, μια περίπτωση που
να το μετάνιωσες ή να τι τίμημα πλήρωσες για αυτό το πράγμα. Το τίμημα μπορεί να είναι μεγάλο. Γιατί ο κόσμος τελικά δεν αντέχει την αλήθεια για την ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια κοστίζει. Καμιά φορά όταν θέλησα να διαλύσω, να χαλάσω μια κατάσταση, μιλάω για μια συνεργασία τώρα, για παράδειγμα. Και ο άνθρωπος ήταν πολύ φίλος μου, ο συγκεκριμένος, και δεν ήθελα να έρθω να τον φέρω σε δύσκολη θέση και να του πω ότι ξέρεις, δεν μου κάνεις γι' αυτό το λόγο. Προτίμησα να αποχωρήσω με σιωπή, λέγοντας κάποια πράγματα βέβαια και περιμένοντας να καταλάβει ότι δυστυχώς ότι δεν πάει αυτή η σχέση παραπάνω, αυτή η συνεργασία. Αυτό το πλήρωσα γιατί μου θύμωσε, μου κάκιωσε. Όμως απ' την άλλη το προτιμούσα από το να του πω ότι ξέρεις δεν κάνεις πια, ας πούμε, γιατί δεν μπορείς να μου κάνεις τη δουλειά μου. Εσύ το έχεις μετανιώσει όμως ποτέ για αυτή σου τη συμπεριφορά την ανοιχτή, την ειλικρινή? Να το μετανιώσεις, να πεις ότι τελικά μου βγήκε σε κακό, ρε παιδί μου, που ήμουν ειλικρινής. Ναι, αλλά δεν το μετάνιωσα. Α. Μπορεί να γνωρίζω ότι βγήκε σε κακό. Γιατί δεν το μετάνιωσες? Γιατί έχω τη συνείδηση μου ήσυχη. Ας πω τώρα για παράδειγμα, ας πούμε, αν είναι προτιμότερο σε μια σχέση με μια γυναίκα να πεις ότι ξέρεις, φεύγω από κοντά σου γιατί είμαι ερωτευμένος με μια άλλη γυναίκα. Παρά να βρεις χίλιες δυο δικαιολογίες και να πεις δεν μου κάνεις γι' αυτό ή γι' αυτό το λόγο, γιατί τον κάνεις να νιώσει ενοχές των άλλων. Εντάξει, για κάτι που δεν φταίει. Αυτό που λες τώρα είναι λίγο γενικό. Θέλω να πω, έχεις φύγει έτσι από γυναίκα? Ναι, βέβαια. Το έχεις κάνει, βέβαια, αυτό το πράγμα. Σου έχει τύχει να μην ξέρεις εσένα τι σου γίνεται? Δηλαδή να θες και τη μία και την άλλη? Όχι. Δεν σου έχει τύχει? Όχι. Τα πράγματα όταν συμβαίνουν μέσα σου, δηλαδή έχουν μια καθαρότητα. Έχει τελειώσει, ναι. Αυτό είναι θετικό. Ναι, αναρωτήθηκες ποτέ ότι μπορεί κάποιος να μην λέει την αλήθεια πολλές φορές γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται? Ναι, βεβαίως μπορεί να υπάρχει αυτό. Αλλά και το να ομολογήσω ότι ξέρεις, μέσα μου δεν τα έχω, τα έχω χαμένα. Και αυτό είναι μια μορφή ειλικρίνειας είναι. Έχεις ένα διαζύγιο? Έχω τρία διαζύγια. Για αυτά τα τρία διαζύγια, δηλαδή, δεν μετανιώνεις για κανένα? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ζω μια κατάσταση, μια γυναίκα η οποία με καταλαβαίνει, με αντιλαμβάνεται απόλυτα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα και έχουμε κάνει δύο παιδιά μαζί. Να σου ζήσω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Και έχω και ένα μεγαλύτερο καμάριό. Από τον πρώτο γάμο? Το δεύτερο μου γάμο. Αν μετάνιωνα για κάποια από τα διαζύγια αυτά, δεν θα ήμουν σε αυτή την κατάσταση που είμαι τώρα, στην οποία βρίσκομαι και την απολαμβάνω με μεγάλη ευτυχία. Δεν είναι κατά ανάγκη να μετανιώσεις που έφυγες από τη σχέση, ενώ για τον τρόπο που θα έγινε. Όλα κάπως γίνεται. Όπως και να έχει, ο τρόπος, το αποτέλεσμα μετράει. Εφόσον το κάθε τι περιέχει τη λέξη χωρισμός μέσα, έτσι, όπως και να γίνει. Είσαι ροκ, Χρήστο, δεν το παίζεις ροκ. Ναι, όχι. Δεν το παίζω. Από αυτά που λες, δεν δηλαδή το παίζω τίποτα. Είμαι αληθινός, σου είπα, και ειλικρινής. Ο Μαστοράκης ξέρει καλά την ειλικρίνειά μου, την έχω πληρώσει στο παρελθόν, πριν από πολλά χρόνια. Έχεις κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία? Όχι. Δεν χρειάστηκε. Μπορεί να χρειάζεται, αλλά δεν έχω κάνει. Με τον εαυτό σου τα έχεις βρει, δηλαδή? Με τον εαυτό μου δεν τα έχω βρει, γιατί τον τιμωρώ πάρα πολλές φορές. Ναι, τον τιμωρώ πάρα πολλές φορές. Για μια μου λέξη μπορεί να, δηλαδή την άλλη μέρα να με δρώνει, να πούμε κάτι στη συνέντευξη εδώ μεταξύ μας. Και να το μετανιώσω. Να πω λάθος μια λέξη, ας πούμε, όχι να μετανιώσω, και να λέω γιατί είσαι τόσο μαλάκας, ας πούμε, γιατί δεν πρόσεξες. Στο Θεό πιστεύεις? Ναι. Το ξέρεις ότι ο Θεός το πρώτο πράγμα αγαθό που θεωρεί η δικιά μας θρησκεία είναι η μετάνοια, έτσι? Που δεν μετανιώνεις, ναι, εσύ με τίποτα. Ναι, το ξέρω. Στο λέω έτσι, να το βάλεις στο καλό. Μπορεί να μου ανοίξει την πόρτα. Θέλω να πω ότι μπορεί να σκεφτείς ότι και αν ανοίξεις αυτό το δρόμο της μετάνοιας, μπορεί να είναι μια πόρτα την οποία δεν έχεις δει τι έχει μέσα. Όχι, δεν ξέρω πώς είναι. Δεν ξέρω πώς είναι. Ξέρω να ζητάω συγγνώμη όταν έχω φταίξει σε κάτι, αλλά συνήθως, ξέρεις, συμβαίνει για πολύ πιο ελαφριά, έτσι, ελαφρά πράγματα από τη μία κατάσταση. Το να φύγεις από μία κατάσταση είναι πολύ σημαντικό, γιατί απ' την άλλη το να μείνεις είναι σαν να αυτοτιμωρείσαι. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη αμαρτία από όλες. Δηλαδή θεωρώ ότι το να κάνεις ζημιά στον εαυτό σου είναι καταρχήν η μεγαλύτερη αμαρτία από όλες. Κοίταξε, επειδή τόση ώρα εγώ απλώς σε ζηλεύω,
Με τον τρόπο. Όχι, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά που περιγράφεις. Εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο. Σοβαρά. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι. Μπορεί να κάνεις και να υπομείνεις μια κατάσταση, ας πούμε. Άλλη δουλειά δεν κάνω. Αυτό γενικώς έχω στη ζωή. Σε ζηλεύω. Ψάχνω να βρω από πού μπάζει τώρα αυτό το άτομο. Ναι, γιατί κάπου θα έχει. Ψάχνω να βρω από πού μπάζει. Αλλά θέλω εσύ να μου το πεις. Εσύ να μου κάνεις αυτό το άνοιγμα. Να με κάνεις να νιώσω κι εγώ λίγο καλύτερα. Πες μου δηλαδή, τι θάλαζες στον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Κοίταξε, αυτό που σου είπα, ότι είμαι ενοχικός για ψηλού πείδημα, θα το άλλαζα γιατί μου κάνει ζημιά και προσπαθώ συνέχεια να τα αλλάξω. Όμως, δεν ξέρω, όλα αυτά που είμαι με κάνουν αυτό που είμαι και νιώθω καλά με αυτό που συμβαίνει. Ελαττώματα και προτερήματά σου, ρε παιδί μου, πες μου. Τι θεωρείς ελάττωμα και τι θεωρείς προτερήμα. Τώρα αυτά πρέπει να στα πούν άλλοι. Το να φτάσεις σε σημείο να αναγνωρίσεις ελαττώματά σου. Ναι. Είναι σημείο ωριμότητας. Όταν λες αναλαμβάνω την ευθύνη για τη ζωή μου, σημαίνει ότι ξέρω να τα διαβάζω αυτά. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό. Να ξέρεις ότι. Να ξέρεις δηλαδή τα κουσούρια σου. Είσαι εγωιστής. Δεν ξέρω. Τι εννοείς εγωιστής. Εσύ τι λες να εννοώ. Εγωιστής, ρε παιδί μου, να κλίνεσαι στον εαυτό σου, να κοιτάς τον εαυτό σου. Πρώτα απ' όλα, ξέρεις. Όχι, γιατί θεωρώ πως δεν είμαι, γιατί ξέρω να θαυμάζω και να αναγνωρίζω όχι μόνο το θαυμασμό μου, αλλά να το λέω και σ' άλλους. Δηλαδή, όταν σε εκτιμώ για τη δουλειά σου, ας σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Αν βρεθώ σε μια συζήτηση, έχω βρεθεί στο παρελθόν σε μια συζήτηση με γιατρούς, έτσι. Αρχίσαμε να μιλάμε τέλος πάντων για τον κύκλο μας και για το μουσικό κύκλο εννοώ και είδα το ενδιαφέρον τους για το μουσικό κύκλο. Εγώ λοιπόν ένιωθα σαν μουσικός και σαν τραγουδιστής μπροστά τους, μπροστά στις γνώσεις τους τόσος. Έτσι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι ενδιαφέρονταν να μάθουν για τον κύκλο μας. Και τους ρώτησα και τους λέω, ρε παιδιά, εμείς σας βλέπουμε με το στόμα ανοιχτό, σώζετε ζωές. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πιστεύω πως ξέρω να διαχωρίζω τέλος πάντων τις θέσεις και να θαυμάζω τους ανθρώπους, να τους το λέω, να τους θαυμάζω. Μικρότερους πορεία, μουσικούς από μένα, νεότερους εννοώ, να τους εκτιμώ, να το δηλώνω και νομίζω ότι αυτό είναι ένδειξη. Πώς να σου το πω τώρα, να μην το πω. Έλλειψη εγωισμού δείχνει. Ναι, νομίζω ότι. Τις 10 εντολές, τις έχεις παραβεί όλες. Δεν έχω σκοτώσει. Δεν έχω σκοτώσει. Έχεις κλέψει. Όχι, δεν έχω κλέψει. Σαν μουσικός έχεις κλέψει, σαν συνθέτης. Τώρα κατηγορήθηκα ότι έχω κλέψει, αλλά δεν έχω κλέψει. Δεν έχεις κλέψει. Πού κατηγορήθηκες ότι έχεις κλέψει? Πολλές φορές. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το My Number One, ακολούθησε μια λουχία. Ποιο θεωρείς το καλύτερο τραγούδι? Το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Τα μάτια κλείνω» και το έχει τραγουδήσει ο Πασχάλης Θερζής. Αυτό νομίζω ότι είναι. Το παλιό μπαλτό? Δεν το έχω γράψει εγώ, το έχει γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος και Σάνι Μπαλτζή. Επειδή εσύ το λέγεις, νόμιζα ότι. Πολλοί νομίζουν ότι. Γιατί είναι τέτοια η. Η ερμηνεία. Ναι, ίσως η ταύτισή μου με το τραγούδι. Νταλγκά, ναι, το οποίο μας έχει σπίσει. Αυτό τώρα το κάνει ακόμη πιο σπουδαίο το τραγούδι. Λες. Και αυτή η ερμηνεία, αφού είναι ερμηνεία αυτό και δεν είναι προσωπικό δάκτυλο. Μα νομίζω ότι αυτό το τραγούδι τους παρασύρει όλους. Όποιος και αν το τραγουδήσει, τον παρασύρει. Είναι ένα ποτάμι, ας πούμε, που δεν μπορείς να διαχειριστείς τη βάρκα σου μέσα. Σε παίρνει μαζί του. Ναι, δεν κάνει σκουπί, μόνο του σε παίρνει το νερό. Έχεις δίκιο, είναι σωστή ανάλυση αυτό το τραγούδι. Μοιχεία έχεις κάνει προφανώς για να σκεφτείς πρώτα το φόνο. Και... εντάξει, όλοι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει αυτό. Εντάξει, τι είναι. Αν ίσχυε η καταδίκη περί μοιχείας, θα ήμασταν όλοι φυλακοί τουλάχιστον 7 μήνες όσο ήταν η. Θα τρώγαμε τζάμπα. Σε έχουν τσακώσει ποτέ? Αν με έχουν τσακώσει. Ενώ μοιχεύοντας. Όχι. Όχι. Φυλακή έχεις κάνει καθόλου? Έχεις συλληφθεί για οποιοδήποτε λόγο? Όχι, όχι ποτέ. Κοίταξε, είμαστε η γενιά. Θα ήταν πιο cool να έχω συλληφθεί, αλλά δεν έχω συλληφθεί για οποιοδήποτε λόγο. Είμαστε στην ίδια γενιά ακριβώς. Sex and drugs, rock and roll. Όλα τα έχεις κάνει? Όχι, ήμουν απήχα από τα ναρκωτικά. Για ποιο λόγο? Ήταν μια κατάσταση την οποία φοβόμουν πάρα πολύ.
Ένιωθα πάρα πολύ άβολα. Δηλαδή, και όσες φορές συνέβη αυτό μπροστά μου, ήμουν πολύ. Στους φίλους όμως υπήρχε αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε η γενιά που είχε γίνει της Παλαβής. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μπράβο σου που τα κατάφερες και εμείς. Το ίδιο έγινε και με το αλκοόλ. Κοίταξε, το αλκοόλ είναι κάτι που το απολαμβάνω. Άρχισα να πίνω ουσιαστικά μεγάλος. Εγώ είμαι γενικά ένα είδος, πώς να σου το πω, ένα είδος εθισμένου ανθρώπου σε οτιδήποτε κάνει. Έτσι, δηλαδή έχω τάση προς τους εθισμούς. Έχεις κάποιον εθισμό συγκεκριμένο? Τον καφέ. Εντάξει, ναι. Τον καφέ. Πώς την ημέρα πίνεις? Μπορώ να λιώσω από τον καφέ, δηλαδή μπορώ να τεντώσω. Πιείς πέντε παραπάνω? Ναι, ναι, ναι. Α, το δίνεις και καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, το πέντε είναι νούμερο. Με τον τζόγο? Όχι, δεν τον ψάρω καθόλου. Ούτε χαρτιά, ούτε. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μένα τζόγος. Λεφτά έχεις βγάλει? Όχι. Δεν έβγαλα όσα θα έκανες μπορούσα να όμως. Ναι, βεβαίως. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, την περίοδο που κάνεις επιτυχίες. Έχεις και πολλά έξοδα. Έχεις πάρα πολλά έξοδα, καταρχήν. Όμως είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να διαχειριστείς κάπως στο επίπεδο του live, γιατί τα albums, η δισκογραφία δεν έφερναν τόσα έσοδα. Έτσι, έφερναν στην εταιρεία περισσότερο παρά και εσένα στο νυχτοκάματο. Ακριβώς. Πρέπει να διαχειριστείς τις εμφανίσεις σου έτσι ώστε να. Πρόλαβες όμως, καλό νυχτοκάματο. Δεν έκανα πολύ συχνές εμφανίσεις εγώ. Το μετανιώνεις αυτό? Ναι. Ούτε και αυτό το μετανιώνεις. Τώρα θα έχεις λεφτά αν είχες κάνει. Έχω τη φωνή μου όμως. Θα την έχανες? Ποτέ δεν ξέρεις. Βρέθηκα μια φορά ένας γιατρός με εξέτασε στην Αμερική και του είπα ότι έρχομαι από ένα σερί εμφανίσεων, 75 εμφανίσεων ας πούμε, μέσα στο χειμώνα, και ο άνθρωπος έπεσε από την καρέκλα. Μου λέει 75 εμφανίσεις μέσα σε ένα χειμώνα. Εντάξει, οι Αμερικάνοι δεν το κάνουν. Η Σελήν Ντιόν ίσως να το έκανε στο Las Vegas, ας πούμε. Ναι, ναι, και ο Elvis, ξέρω εγώ, στα καζίνα. Αυτό. Αλλά εδώ στην Ελλάδα το κάνουμε, δεν του είπε στο γιατρού? Ναι, βέβαια, του είπα, είναι σύνηθες φαινόμενο. Εντάξει, δεν μασάμε εμείς από αυτό. Τώρα τι να σου πω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βλέπω τη δουλειά μας, οι οποίοι από τη συνεχή δουλειά έχουν αλλάξει το χειρισμό στη φωνή τους και έχει αλλάξει και έχει σκληρύνει ο λαιμός. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν κρατήσει τη φωνή τους ακέραια. Με αρχηγό, ας πούμε, τον Γιάννη Πάριο, που δεν το συζητάω. Είναι ο άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να τραγουδάει ημερόνυχτα. Εντάξει, κουρδίζουν κιόλας. Σίγουρα, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία. Καταπονείς, αφέστατα. Αλλά άμα μετρήσεις τα μεροκάματα, με το καλό με το κακό, είναι. Θοδωρή, είμαι πάρα πολύ καλά με αυτό που συμβαίνει, με αυτό που μου συμβαίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα ένιωθα καλύτερα αν είχα ένα αυτοκίνητο παραπάνω ή ένα τεράστιο σπίτι. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, δεν με απασχολούν. Ο γιος σου. Ναι. Τι από τον εαυτό σου δεν θα ήθελες να πάρει? Κοίταξε. Τι δεν θα ήθελα να πάρει από μένα? Ορίστε, είδες, με βάζει σε διαδικασία να κάνω την αυτοκριτική μου. Είναι κόλπο. Με το ζόρι, ναι. Νομίζω ότι την τάση που έχω να παίρνω εύκολα αποφάσεις. Επιπολαιότητα θεωρείται αυτό? Όχι, δεν αντέχω εύκολα, δηλαδή με πνίγεις. Και πρέπει να σου το πω αυτό που έχω. Στα διλήμματα πώς αντιδράς? Το δίλημα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα, γιατί... Για όλο τον κόσμο. Ναι, δεν μπορείς να επιλέξεις εύκολα. Προσπαθώ να τα ζυγίζω όσο μπορώ. Και όπου βαραίνει ο ζυγός... Έχεις νιώσει ποτέ σχιζοφρενική τάση? Δηλαδή ένα δίλημα να είναι τόσο ισχυρό και η μια του πλευρά και η άλλη, που η μη ικανότητα να πάρεις απόφαση να σε πιέζει, να σε σκίζει? Ναι, ναι, εκεί λες ότι θα το παίξω σαν ζάρια, ας πούμε. Ναι. Πάω δεξιά ή πάω αριστερά και ό,τι γίνει. Το ξέρεις ότι ακόμα και τη λάθος απόφαση να πάρεις είναι πιο σωστά από το να μην πάρεις απόφαση? Βέβαια. Ωραία, και τι θα ήθελες να έχει πάρει ο γιος από σένα? Πώς να σου πω, μάλλον έχω ένα κουσούρι. Έχω την τάση και την πεποίθηση ότι ό,τι κάνεις, για να το κάνεις πρέπει να το έχεις μελετήσει καλά. Όχι λίγο. Δηλαδή δεν κάνεις... Μισαδάκια δεν μ' αρέσει να κάνω. Θα το αναπτύξουμε. Σε λίγο εδώ, στο Αργά με τον Χριστοδέντη.